Τον έχω μπροστά μου. Με τρομάζει, με συγκλονίζει. Τον πόνεσα, τον έκλαψα και τώρα που τον έχασα, πάλι δικός μου είναι. Εγώ το μόνο που αποζητώ είναι γαλήνη. Μια απλή συντροφιά και μόνο. Ύστερα, γυρίζοντας σε μένα με προσποιητό χαμόγελο, μου είπε: Με συγχωρείς πολύ, Βασιλάκι μου. Δεν θα περίμενες ένα τόσο απρόκτο συμβάν σε αυτή την πρώτη μας γνωριμία. Σε μελαγχόλησε λιγάκι, ε. Και βέβαια, αφού ο Λάκης είναι αγαπητός σου φίλος. Ναι, όμως πείτε μου, Ελίζα, τι εννοείτε με αυτό που είπατε πριν. Αφού τον χάσατε, πώς είναι πάλι δικό σας? Σε αυτά τα λόγια, κύλησαν δάκρυα από τα μαγουλά της και ταράχτηκε σαν να έπαθε ηλεκτροσόκ. Έβγαλε από την τσάντα της ένα μπιλετάκι, κάτι έγραψε σε ένα χαρτί και πριν μου το δώσει, είπε: Αφού γράφεις τραγούδια για πονεμένες καρδιές, δεν θα φύγω ποτέ από τη ζωή σου. Σε παρακαλώ, πάρε αυτό το χαρτάκι. Και πριν μας αποχαιρετήσει, είπε, μα πάντα λυπημένη.